Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για την ποιότητα ζωής και την ευεξία Είναι σε όλους εσάς οι οποίοι ε, στοχεύετε στην ευεξία, ακολουθείτε την αγωγή που σας δίνει ο γιατρός σας, κάνετε τις όλες τις διαδικασίες αποκατάστασης και θέλετε να έχετε μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν... Οι έρευνε έρχονται και μας λένε ότι το 40 με 50% των ατόμων που υποφέρουν από πολλαπλή σκλήρυση έχουν και θέμα με τον ύπνο. Και βέβαια υπάρχει και μια αλληλεπίδραση μεταξύ της πολλαπλής σκλήρυσης και των διαταραχών του ύπνου. Η αϊπνία λοιπόν τι κάνει, μας επιβαρύνει ακόμα περισσότερο και πολύ συχνά μπορεί να εμφανίσει επιπλέον συμπτώματα κατάθλιψης, κόπωσης και πόνου, ενώ επίσης μπορεί να επιδράσει και στο γνωστικό και συμπεριφερικό προφίλ μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο ύπνος στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Το σώμα μας είναι θεμελιώδες, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Πάνω σε αυτό στηρίζονται όλες οι άλλες μας ε, ανάγκες και οι συναισθηματικές και οι νοητικές και οι πνευματικές και είναι πολύ σημαντικό να το φροντίζουμε. Ο ύπνος είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το σώμα μας και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι αν κουγκλάρετε και αν αυτή τη στιγμή πληκτρολογήσετε γιατί νιώθω οι προτιμήσεις από την Google είναι μόνοι και αμέσως μετά κουρασμένος ή κουρασμένη. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι άνθρωποι ψάχνουν στο διαδίκτυο γιατί νιώθω τόσο κουρασμένος ή κουρασμένη. Ε, ε, το ίδιο ισχύει και αν το κουκλάρετε στα αγγλικά και νομίζω στα αγγλικά βγαίνει και πρώτο, τουλάχιστον πριν από λίγο καιρό βγαίνει και πρώτο. Ε, οι έρευνες έρχονται και μας λένε λοιπόν ότι όσοι είμαστε ενήλικοι, δηλαδή από την ηλικία των 18 ετών έως και τα 64, έχουμε ανάγκη να κοιμόμαστε 7 με 9 ώρες ύπνο. Και μόλις το 1% του πληθυσμού μπορεί να κοιμάται είτε λιγότερο από αυτό, το 7, είτε λιγότερο από τις 7 ώρες, είτε μπορεί να έχει ανάγκη και πολύ περισσότερο ύπνο. Όσοι από εμά τώρα πιστεύουμε ότι εγώ έχω καταφέρει και κοιμάμαι 5 και 6 ώρες και είμαι μια χαρά, μπορεί να έχετε συνηθίσει τον εαυτό σας να το κάνει αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι καλό ε, για τον οργανισμό μας. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, μάλιστα μία έρευνα η οποία ε, έχει γίνει πριν από χρόνια, ε, έρχεται και μας λέει ότι αν κοιμόμαστε ε, πέντε ώρες την ημέρα για περίπου δύο εβδομάδες συνεχόμενα, μετά από δύο εβδομάδες, ε, ο εγκέφαλός μας νιώθει, σαν να είναι, λειτουργείται σαν να είμαστε μεθυσμένοι. Μια άλλη έρευνα έρχεται και μας λέει ότι όταν έχουμε χρόνια έλλειψη ύπνου και κοιμόμαστε έξι ώρες, έως, ε, λιγότερο από έξι ώρες, τότε έχουμε γνωστική δυσλειτουργία και ε, είναι σαν να είμαστε δύο μέρες άϊπνοι. 14% αύξηση του στρες για κάθε ώρα χαμένου ύπνου. Κουγκλάρε τέτα. Ο ύπνος λοιπόν είναι... Λειτουργεί σαν ένα πλυντήριο, μόνο που τα σύγχρονα πλυντήρια έχουν την δυνατότητα να τα βάλουμε και στο γρήγορο πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως το σώμα μας, το, το, η λειτουργία ύπνος, δεν έχει γρήγορο πρόγραμμα. Γιατί όταν κοιμόμαστε. <laughs> χαμογελάτε. <laughs> όταν κοιμόμαστε, ο εγκέφαλο απομακρύνει τι κατεστραμμένε πρωτενε που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Και είναι σημαντικό να λειτουργήσει το πρόγραμμα σε όλη του τη διάρκεια. Δεν μπορώ δηλαδή να το βάλω στην ε, μικρή έκδοση. Δεν υπάρχει μικρή έκδοση γι' αυτό. Όταν λοιπόν κοιμόμαστε, αναζωογονείται το σώμα μας και ο εγκέφαλός μας και έτσι έχουμε καλύτερη μνήμη. Μπορούμε να μάθουμε καλύτερα. Μπορούμε να ανακτήσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας και να έχουμε πολύ καλύτερη αποδοτικότητα. Μπορούμε να αυξήσουμε την... Έχουμε δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο δημιουργικοί, πολύ πιο ανθεκτικοί, έχουμε καλύτερη ψυχική υγεία και σίγουρα όλο αυτό μειώνει το στρες. Εάν σας έλεγε κάποιος ότι μόνο εάν κοιμόμασταν λίγο καλύτερα, έως πολύ καλύτερα, δηλαδή κοιμόμασταν 7 με 9 ώρες που είναι το ιδανικό σενάριο, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την απόδοσή μας κατά 29% τι θα λέγατε. Έχουν γίνει πάρα πολλέ έρευνε, κυρίω με πρωταθλητέ. Ο Αντρέι αλλά για όσοι είναι αντρικό πληθυσμό, το ξέρει, μάλλον θα το ξέρετε, είναι ε, μπάσκεμπολίστα στο NBA. Αλλά αντίστοιχε έρευνε έχουν γίνει και με πρωταθλητέ ε, και σε άλλα αγωνίσματα. Ε, όπου ε, πολλοί από αυτούς, όπως ο Αντρέη Γκοντάλα, είχαν θέμα ύπνου. Έτσι λοιπόν ε, πήγε σε συγκεκριμένη κλινική ε, διαταραχών ύπνου, συγκεκριμένο ο, ο, ο η Γκοντάλα πήγε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και βάζοντας σε καλύτερο πρόγραμμα τον ύπνο του, είχε την δυνατότητα, όπως βλέπετε, οι πόντι του αναλεπτό αυξήθηκαν κατά 29%. Και δεν αυξήθηκε η αποδοσή του κατά 29%, αλλά μειώθηκαν τα φάουλ και τα λάθη που έκανε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Φανταστείτε το λοιπόν αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, γιατί θα έρθετε να μου πείτε «Μα εγώ δεν παίζω μπάσκετ», εννοείται. Αλλά κάνω μέσα στην καθημερινότητά μου πάρα πολλά πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλύτερα θα αποδίδουμε εάν κοιμόμαστε πιο καλά και πιο σωστά. Άρα λοιπόν ο ύπνος μας αναζωογονεί και μας δίνει και πολύ περισσότερη ενέργεια και επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καλές και σωστές αποφάσεις για μας αν δεν κοιμόμαστε σωστά. Και τώρα θα έρθουμε να δούμε, ωραία, και πώς το κάνουμε όλο αυτό. Καταρχήν χρειάζεται η θέληση. Χωρίς θέληση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν να έχω θέληση ότι ναι, θέλω να βάλω σε πρόγραμμα τον ύπνο μου. Να το πάρω απόφαση, να δεσμευτώ και για να δεσμευτώ το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να βρω και κάποιον δικό μου άνθρωπο που νιώθω καλά με αυτόν και να με σιγοντάρει λίγο σε αυτή μου την δέσμευση και απόφαση, άρα να με βοηθήσει να βάλω αυτό το νέο μου πρόγραμμα. Να μπω στην εφαρμογή, να το κάνω αυτό συνήθεια και αυτή βέβαια η καινούρια μου συνήθεια, τι να με βοηθήσει να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου και να έχω καλύτερη ποιότητα. Και εδώ τώρα θα έρθετε να μου πείτε πολλοί από εσά. μπορώ να αλλάξω τις συνήθειές μου αν είμαι 40, 50, 60, 29, όσο. Τι λέτε, μπορώ να αλλάξω, όσοι είστε εδώ. Για να ακούσω. Λοιπόν, όσοι είναι εδώ και δεν μας ακούνε διαδικτυακά, λένε ναι. Ακριβώς. Μπορώ λοιπόν να αλλάξω τις συνήθειές μου και υπάρχει μία μαγική λειτουργία του εγκεφάλου, την οποία την αγαπάμε και τη λατρεύουμε και τα τελευταία χρόνια η επιστήμη ε, το έχει αναδείξει, που λέγεται η ικανότητα της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου. Μπορούμε να δούμε το βιντεάκι. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic, hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep traveling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες και να χτίσουμε μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας και βέβαια με τη σχέση μας με τον ύπνο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μικρά βήματα δράσης μπορούμε να κάνουμε γιατί οι αλλαγές συνήθως γίνονται με τα μικρά μικρά βηματάκια και... Μία βασική είναι να βρούμε έναν τρόπο να κοιμόμαστε 30 λεπτά περισσότερο. Και αν για κάποιου από εσά και το 30 λεπτά είναι πολύ, ξεκινήστε βάζοντα το ξυπνητήρι 10 λεπτά αργότερα. Έτσι, σιγά σιγά δημιουργείτε αυτέ τι νέε συνήθειε. Τώρα, όσοι από εσά πίνετε καφέ ή πίνετε και αλκοόλ, γενικώ. Όσον αφορά τον καφέ, καλό είναι το αλκοόλ να το αποφεύγουμε. Όσον αφορά τον καφέ, μειώστε τον καφέ μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί όταν πιω μία κούπα καφέ στις 2 η ώρα το μεσημέρι, μέχρι το βράδυ η καφείνη δεν έχει φύγει από τον οργανισμό μου, άρα πολλοί από εμά δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε. Καλό λοιπόν είναι να φροντίσετε τι κάνετε με την καφείνη και η καφείνη δεν έχει μόνο καφές. Έχουν και άλλα είδη ποτών τα οποία πίνουμε. Φροντίστε να έχετε ένα ιδανικό περιβάλλον ύπνου. Τι σημαίνει αυτό. Βάλτε μπιτζαμούλε που λέει η Αριάννα Χάφικτον στο βιβλίο της, που είναι και η ιδρύτρια της Thrive Global, και αποφύγετε να κοιμηθείτε με τη φόρμα που έχετε συνηθίσει να κάνετε και τις δουλειές στο σπίτι. Δίνετε στον εγκέφαλό σας την εντύπωση ότι τώρα κάνω κάτι διαφορετικό. Επίση, η ιδανική θερμοκρασία σύμφωνα με τι έρευνε είναι 16 με 19 βαθμού Κελσίου. Καλό είναι να το φροντίζουμε κι αυτό. Είναι σημαντικό το δωμάτιο που κοιμόμαστε να είναι σκοτεινό. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Να μην έχουμε ήχου οι οποίοι μα αποσπούν την προσοχή. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Και να βρούμε έναν τρόπο να ορίζουμε συγκεκριμένη ώρα ύπνου. Όποια είναι για σα ε, μια καλή ώρα ύπνου να κάνουμε ένα χαλαρωτικό μπάνιο νωρίτερα και ενδεχομένως να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Και μακριά από τα social media. Και τα κινητά έξω από το δωμάτιο. Εάν θέλετε να έχετε ξυπνητήρι, πάρτε ένα ξυπνητήρι παλιό κλασικό. Ξέρετε εκείνα τα υπέροχα τα ξυπνητήρια που βαράγανε και λέγαμε «Αμάν θέλουμε να το ε, πετάξουμε» πάρτε ένα τέτοιο απλό ξυπνητήρι και αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας για ξυπνητήρι. Φορτίστε το κινητό σας έξω από το δωμάτιο και από κάποια ώρα τη ημέρα, αν δηλαδή θέλετε να κοιμηθείτε 11 η ώρα το βράδυ, μην είσαστε μέχρι τις 11 παρά 10 στα social media. Ε, όταν κοιτάμε το κινητό μα, ειδικά το κινητό μα, τηλεόραση είναι λίγο λιγότερο για πάρα πολλέ ώρε και ειδικά μέσα στη νύχτα, δεν βοηθάμε τον εγκέφαλό μα να ε, ε, λειτουργήσει σωστά η μελατονίνη, άρα δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Το φως δηλαδή που έχουν οι συσκευές αυτές δεν μας βοηθάει. Νομίζει το μήνυμα στον εγκέφαλο είναι, είναι πρωί ξύπνα. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Γράψτε ημερολόγιο πριν κοιμηθείτε. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες από ψυχολόγους. Κουγκλάρετε το πόσο λυτρωτικό και απελευθερωτικό είναι ε, για το συναισθηματικό μας κόσμο να γράφουμε ημερολόγιο. Και τέλος, υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις, mindfulness... Ε, εν συνειδητότητας το λέμε στα αγγλικά, ή διαλογισμού, βοηθάνε πάρα πολύ, ή ασκήσεις αναπνοών, ε, πάρα πολλές εφαρμογές, πάρα πολλά άρθρα, ψάξτε να το βρείτε, μπορείτε να μπείτε και στο thriveglobal.gr για να βρείτε και εκεί κάποιες ε, ε, πολύ ωραία άρθρα σχετικά με αυτό. Φροντίστε τον εαυτό σας και keep thriving. Ευχαριστώ.